Το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου, στο κεντρικότερο σημείο των Χανίων, στην αρχή της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ένα αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες είχε προσκρούσει σε βιτρίνα κοσμηματοπολίου. Ο οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν σοβαρά τραύματα, ούτε και πεζοί περνούσαν από το σημείο. Το τροχαίο τυχαία δεν κόστησε τη ζωή κάποιου δηλαδή, και κάποιοι είχαν δει τη στιγμή της πρόσκρουσης. Χτύπησε το πρώτο αμάξι, μετά το μηχανάκι και ήρθαν και τα δύο πάνω μου και με πετάξαν εκεί κάτω. Η απορία σχετικά με το πώς το αυτοκίνητο κατάφερε να προσκρούσει στη βιτρίνα του κοσμηματοπολίου ξεκινάει σιγά σιγά να λύνεται, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει πώς έγιναν τα πράγματα. Αυτό που δεν είχε δει κανείς και τώρα γίνεται γνωστό είναι ότι στο ατύχημα τελικά συμμετείχε και δεύτερο αυτοκίνητο. Όπως διακρίνεται από το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που λειτουργούσε σε κοντινό κατάστημα, το αυτοκίνητο που κατέληξε στη βιτρίνα κινείται παράλληλα με άλλο δεύτερο αυτοκίνητο και τη στιγμή που το προσπερνάει, το δεύτερο όχημα στρίβει αριστερά. Δεν είναι σαφές αν τα δύο αυτοκίνητα κουμπούν το ένα το άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως η κατάληξη είναι το ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του και να καταλήγει στο κοσμηματοπολείο. Και καρφώνεται, το κοπέλι ήταν εδώ με τα πόδια να πάρει τη μηχανή του και χτυπάει πρώτα τη μηχανή που ήταν παρκαρισμένο εκεί. Πέφτει πάνω σε αυτόν και φεύγει το κοπέλι. Καρφώνεται τη μηχανή, εδώ καρφώθηκε κατά τύχη εκεί κάτω και το κοπέλι κατεβαίνει στο στήλο, όχι το φανάρι. Το στήλο τη σιδερένια. Είχε ρίξει τα τζάμια κάτω και είχε διαλύσει το μαγαζί του ανθρώπου. Για εδώ πέρα, τον κράτησε αυτό. Τον κράτησε η σιδεριά. Από βλέπετε την κατάσταση του μαγαζιού πώς έγινε. Ναι, και τα πλακάκια βλέπουμε εδώ είναι σπασμένα. Ναι, ναι. Είχε γίνει, εγώ όταν ήρθα εδώ, είχε γίνει το συμβάν. Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 7 το πρωί και οι δρόμοι ήταν ακόμα άδειοι. Μετά την πρόσκληση, αρκετοί περαστικοί είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο εντυπωσιασμένοι από το συμβάν. Στο βίντεο δεν διακρίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο ατύχημα, αλλά χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη συνέχεια εγκαταλείπει το σημείο, χωρίς να ενδιαφερθεί για την τύχη του οδηγού που προσέκρουσε στη βιτρίνα. Τα τροχιά με εγκατάλειψη πάντως αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κρήτη και είναι ευτύχημα που τα χειρότερα αποφεύθηκαν. Η τροχιά Χανίων συνεχίζει την διερεύνηση του περιστατικού. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν υπάρξει για το αν έχει εντοπιστεί το δεύτερο όχημα ή ο ιδιοκτήτης του.